Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα στο γραφείο του Περιφερειάρχη Παρόντος του Σεβασμιωτάτου εκπροσώπων της διαχειριστικής αρχής, συζητήθηκε το θέμα της ανακατασκευής. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι υπάρχει κοινή βούληση του Δήμου της Περιφέρειας, σαφέστατα της Μητρόπολης, ώστε να κατασκευαστεί η νέα πτέρυγα και να αντικατασταθεί η παλιά ξύλινη, η οποία προφανώς πλέον δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό δεν είναι μια υποχρέωση στην Εκκλησία ή στον Σεβασμιότητο απλά. Είναι μια υποχρέωση απέναντι στις παλιές γενιές, για τις οποίες οφείλουμε να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες, ώστε να μπορούν να ζουν, να έχουν ένα επίπεδο ποιότητας ζωής. Είναι στοιχειώδη δείγμα σεβασμού. Πρόκειται για, και κατατέθηκε κοινή βούληση όλων, να ενταχθεί στο τρέχον ΕΣΠΑ η κατασκευή της νέας πτέρυγας και να μπορέσει τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια καινούργια πτέρυγα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό γεγονός. Ο Δήμος θα συμβάλλει να έχει τον έλεγχο της κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έγινε και μια τεχνική συνάντηση πριν από περίπου 2 εβδομάδες στο Δημαρχείο, εξετάζοντας πλέον τις λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε διάφορα θέματα τεχνικά και γραφειοκρατικά και να προχωρήσει το έργο. Είναι νομίζω ένα. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να είμαι σαφής στα χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει να κατασκευαστεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει. Δεν θέλω να μιλήσω για κάτι, μην δώσω έτσι. Αλλά φαντάζομαι είναι θέμα και το πότε θα βγουν οι προκηρύξεις, να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια. Το προϋπολογισμό του έργου. Ο προϋπολογισμό είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Φαντάζομαι θα πέσει και πιο κάτω με βάση το διαγωνισμό που θα γίνει και την ενέργεια αυτά. Και εκτιμώ ότι είναι ένα έργο που αξίζει τον κόπο, γιατί το γυροκομείο είναι, επαναλαμβάνω, μια επένδυση που τη χρωστάμε ίσως και στους ίδιους μας ψεύτους. Γι' αυτό και πήρα χαρά μου μεγάλη όταν αποφασίστηκε να γίνει το γυροκομείο μας για πέρα. Αυτές είναι οι χαρές μου. Οι χαρές του πατέρα είναι να βλέπει την οικογένειά που να πηγαίνει μπροστά και το έργο. Και εγώ ως πνευματικός πατέρας χαίρομαι και αγάλωμαι ο οδηγός μου, ο διάκονός μου και όσοι βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο όπου περνάω βλέπω προβατάκια, τα σταυρώνω. Βλέπω εκεί μια μονάδα μετά τα κύλα με βόδια, τα σταυρώνω. Βλέπω σπίτια που χτίζουν οι άνθρωποι, τα σταυρώνω. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι.